Καλησπέρα σας. Εκπροσωπώντας το Σύνδεσμο των Ποδοσφαιριστών σαν επίτιμος πρόεδρος και γενικά όλους τους ποδοσφαιριστές, ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους συνδιοργανωτές, δηλαδή την Ένωση Συνδέσμων Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών και τον Δήμο του και τον Δήμο Πειραιά για αυτή τη διοργάνωση. Πρέπει να πω ότι είναι η δεύτερη, η πρώτη έγινε στην Αθήνα, με συνδιοργανωτή τον ΞΑΠ και άλλους φορείς. Να τιμήσουμε έναν προπονητή ποδοσφαίρου, όπως είπε και ο αγαπητός Δήματος. Δεν τον τιμάμε μόνο τον Αλκέτα σαν αθλητική φιγούρα. Ο Αλκέτας ο Παραγούλια γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, ήταν στην οικογένεια του Άρη. Το 62 έφυγε και πήγε στην Αμερική. Διετέλεσε στον Άρη ποδοσφαιριστής, προπονητής, πρόεδρος από όλα τα πόστα. Το 62 έφυγε στην Αμερική, τον κάλεσε η Ομογένεια. Διετέλεσε προπονητής του Άτλαντα Νέας Υόρκης, όπου πήρε και τρία κύπελλα. Και μετά από 10 χρόνια γύρισε στην Ελλάδα, γύρισε στην πατρίδα του. Γύρισε σαν διερμηνέας, για τους παλιότερους αν θυμούνται, όταν είχαμε προπονητή τον Ιρλανδών, τον Μπίγκαμ. Νομίζω οι συνάδελφοί μου εδώ το θυμούνται. Γύρισε σαν διερμηνέα. Έκανε τον διερμηνέα, αλλά σχεδόν τα έκανε όλα. Γιατί ο Ιρλανδός ήταν όπως είναι οι φίλοι του, χωρίς να έχει αυτή την ψυχική επαφή με τους ποδοσφαιριστές. Και όταν μας μίλαγε, έκανε το πρόγραμμα ή την τακτική, ο Αλκέτας έναν ξεχωριστά μας έπαιρνε και μας έλεγε αυτά που μας έλεγε. Ήρθε στον Ολυμπιακό, πήρε και τρία πρωταθλήματα στον Ολυμπιακό, μην τα ξεχνάμε. Διετέλεσε προπονητής της Ολυμπιακής Ομάδας των ΗΠΑ, εξού και έγινε αποδεκτός από δύο προέδρους των ΗΠΑ, τον Ρίγκαν και τον πατέρα Μπους. Και ήταν και στην Ακαδημία Παρακαλώ Ποδοσφαίρου της Νέας Υόρκης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Αλκέτας δεν ήταν μόνο άνθρωπος του αθλητισμού. Μην ξεχνάμε ότι σπούδασε κοινωνιολογία, ήταν καθηγητής πανεπιστημίου. Τότε οι ποδοσφαιριστές δεν γνώριζαν, δεν γνωρίζαμε γλώσσες. Ξέρετε ότι ήταν ένας ποδοσφαιριστής να μιλάει ξένη γλώσσα, τρέχαμε όλοι από πίσω. Για να μας πει κάποια πράγματα ή να ζητήσουμε κάτι διαμέσου αυτού που ξέρει τη γλώσσα. Ένας από αυτούς ήταν και ο Αλκέτας ο Παναγιώτης. Μπορώ να μιλάω για τον Αλκέτα έτσι χωρίς εχοβάνη, και έχω κρατήσει κάτι συμβιώσεις, αλλά δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω. Πολλές ώρες. Πολλές ώρες. Ναι, ώρες ακριβώς, αλλά δεν θα το κάνω βέβαια, γιατί είναι και άλλοι συνάδελφοι, ξέρω, με μιλητές. Ναι, θα πω δύο-τρία πράγματα για την προσωπικότητα του Αλκέτα του Παναγούλια και τι δύο-τρία καυτά γεγονότα που μας συνέδεσαν με αυτόν τον άνθρωπο, τον οραματιστή, τον Ελληνάρα, τον φιλόσοφο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον προπαγανδιστή της Ελλάδας από πανταχού της γης, ο άνθρωπος που πίστεψε στον Έλληνα, όπως ήταν πριν από μερικά χρόνια, γιατί ήρθε το 72, ήταν ο αείμνησος, ο μεγάλος, ο Φέρες Πούσκας στο Παναθηναϊκό. Βρεθήκαμε στη στιγμή να ανακαλύψουμε τι είναι η ψυχολογία στον κόσμο. Και ο Αλκέτας είναι ο πρώτος που εμφύσισε στον Έλληνα ποδοσφαιριστή ότι μπορεί και ότι και δεν υστερεί, δεν έχει κανένα έλλειμμα από κανέναν Ευρωπαίο συνάδελφό του. Όπερ και αγέρετο. Από τις δύο επιτυχίες του Αλκέτα που είναι γνωστές το 80 στο Euro στην Ιταλία και το 94 στην Αμερική, καθιερώθηκε ένα απόφθεγμα. Και το λέγαμε τότε συνέχεια όσοι ήμασταν πολύ κοντά. Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται πάλι να είναι σύμπτωση. Γιατί λέγανε το 80, έλα μωρέ, τυχαία πήγα. Έλα τώρα ο Αλκέτας, εντάξει, δεν ήταν τίποτα τυχαίο. Το 80 ήταν μια άλλη φουρνιά, το 94 ήταν μια άλλη γενιά. Αν μιλήσετε με έναν ξεχωριστά, όλοι θα σας πούν τα καλύτερα. Ο Αλκέτας έβλεπε κάτι που δεν έβλεπαν όλοι οι άλλοι. Πίστευε στον Έλληνα. Πολύ. Επίσης, όχι μόνο στον Έλληνα ποδοσφαιριστή, αλλά και στον Έλληνα προπονητή. Διότι έδωσε πνοή και σάρκα στον Έλληνα προπονητή, ο οποίος ήταν
στη γωνία λιγάκι. Καθιέρωσε τον γυμναστή στον προπονητή, μεγάλη υπόθεση. Ο Αλκέτας ο Παναγούλιας όσοι τον ζήσαμε, όσοι συνεργαστήκαμε μαζί του, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Πήραμε πολλά πράγματα μέσα. Όταν πηγαίναμε στην εθνική ομάδα, το τι έλεγε για τον σύνδεμο των ποδοσφαιριστών δεν λέγεται. Ήμασταν οι μερικοί τότε στο συμβούλιο, όπως είναι ο Καλλιόρα, ο Παπαγιάννου, ο Κουγούναρης και άλλα παιδιά που βρίσκονται εδώ, και λέγαμε ότι ο πρωταγωνιστής του ποδοσφαίρου είναι ο ποδοσφαιριστής. Αν δεν, πάντοτε στην Ελλάδα είναι πρόεδρος. Εμείς το φωνάζαμε. Και από τότε που ο Παναγούλιας άρχισε να μιλάει δημόσια, άρχισε να το λέει. Σιγά σιγά άρχισε να το ψιθυρίζουν και τώρα καθιερώθηκε. Καθιερώθηκε με, αλλά όχι να πάρει αυτά που του ανήκουν του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Εν πάση περιπτώσει, ήταν και αυτός ο συνήγορος της άποψης ότι πρωταγωνιστής στον χώρο του ποδοσφαίρου, γενικότερα του αθλητισμού, είναι ο αθλητής. Και γύρω από αυτόν πρέπει να περιστρέφονται πολλές δραστηριότητες. Συμπαθήκαμε, έχουμε ξεφύγει λιγάκι. Άλλωστε τα γενικότερα τα είπε ο Δήμαρχος. Για μένα, Δήμαρχε, δεν είναι μόνο οικονομικό το πρόβλημα. Έχουμε μάθει να ζούμε σε αυτή την ψεύτικη κοινωνία. Έχουμε ηθικό πρόβλημα. Και έχει διαβρωθεί ηθικά όλος ο κοινωνικός ιστός. Δεν είναι μόνο η πολιτική. Δεν είναι μόνο η πολιτική. Δηλαδή, μην ισοπεδώνουμε τα πάντα. Δεν είναι μόνο η πολιτική. Και ο κόσμος έχει βάλει το λιθαράκι του. Και ο κόσμος πίεσε, όχι με τη ρίση κάποιου που είπε αυτά που είπε, αλλά γενικά έχει την ευθύνη. Βεβαίως, η μεγαλύτερη ευθύνη είναι και ο πολιτικός, γιατί αυτός είναι ο άρχοντας, αυτός είναι η ερευνητή του παιχνιδιού. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για τον Παναγούλια τώρα, τον Αλκέτα. Ήταν άριστος οικογενειάρχης, είχε δύο παιδιά. Είπαμε ότι ήταν καθηγητής κοινωνιολογίας. Ιδιαίτερα δε στην Αμερική, εκπροσωπούσε όλη την Ελλάδα. Όποιο κανάλι, όποιος ενδιαφερόταν κάτι να μάθει για την Ελλάδα ή για την ελληνική εθνική ομάδα, ο μόνος που ήξερε αγγλικά να μιλάει με τον τρόπο που μίλαγε, όπως ξέρετε, ήταν διδάκτορ, ήταν ο Αλκέτας, τον Αλκέτα Ψάνη. Και δεν προλάβαινε να πάει στις υποχρεώσεις της ομάδας, του τράβαγε ένας από το ένας από εκεί να μιλήσει η Ελλάδα. Όχι ο Παναγούλιας, η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Και εμείς που πήγαμε και στο Μοντιάλ και το 80, όταν τον βλέπαμε τον Αλκέτα να μιλάει για την Ελλάδα, έκλειγε. Γιατί πίστευε στον Έλληνα, στην ελληνική φυλή. Είναι σπάνιοι οι άνθρωποι που πιστεύουν τόσο πολύ στην ελληνική φυλή. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Δύο στιγμιότυπα μόνο θα σας πω πώς δεθήκαμε πολύ με τον Παναγούλια και τι ψυχολογία έχει. Το 1973 είναι εδώ ο κ. Τσεμπεράκης, πρέπει να ήταν στην ΕΠΟ. Έχει μια πρόταση η Ομοσπονδία να πάει η εθνική ομάδα στη Βραζιλία. Να παίξει με την ομάδα του Πελέ. Το έμαθε ο Αλκέτας και άρχισε να κάνει βολιδοσκοπήσεις με κάποιους ποδοσφαιριστές. Να μας ρωτήσει τι λέτε να πάμε. Εμείς τέτοια χαρά που να την βρούμε. Έλεγαν οι σίγουροι τότε και δικαιολογημένα. Θα πάμε, θα διασυρθούμε, θα φάμε 15 ευρώ. Μα τον κύριο τον Αΐνο στον Καλίνα, ο Λάμπρος Τσεμπεράκης, δεν πάμε, δεν θα πάμε. Θα πάμε. Εγώ ρώτησα τα παιδιά και θα πάμε. Πήγαμε. Ένα από τα καλύτερα ταξίδια της ζωής μας είναι το φέτο ο Γιάννης, είναι δεν ήσουν Γιάννη. Ήρθαμε 0-0 μέσα στο μεγαλύτερο γήπεδο του πλανήτη και έχουμε να το λέμε ότι πήγαμε, παίξαμε με την ομάδα του Πελέ και ήρθαμε 0-0. Και αν ο Μαύρος ήταν προσεκτικός στα τελευταία λεπτά και μου γύριζε την μπάλα, θα κερδίσαμε να μιλήσουμε τη Βραζιλία και θα το πιστεύω. Θα νομίζατε παραμύθι. Δεν είναι αν θα κερδίζαμε, θα χάνουμε. Παίξαμε όμως και έχουμε να το λέμε. Με επιμονή του Αλκέτα. Γιατί λέει αυτό θα σας μείνει. Ας πάμε και πέντε να φάμε. Τι έγινε. Και θα το μείνει εμένα. Και ένα άλλο προσωπικό να πω με το που έχει σχέση με το Μίνι του Κοβεάνου. Ασόρι, μην αδικήσω τον Τάκη Οικονομόπουλο. Πρώτος παίκτης ήταν η Εντάξει, με τρόμαξες. Εγώ το λέω, Παναγιώτης Χερισίδης. Μην τον αδικείς. Έχεις δίκιο, Παναγιώτη, συμφωνώ πάντα μαζί σου. Το ξέρεις αυτό. Το ξέρεις. Και σε αγαπάω, το ξέρεις. Πες μου με τη Βουλγαρία το 1974.
Μόνο αυτό θα πω και τελειώνω. Εγώ την Κυριακή δεν έπαιξα με τον Παναθηναϊκό γιατί είχα ένα ψηλοδιάστημα. Και την Κυριακή έπαιξαν οι ομάδες και είχε 7 τραυματίες από την πρώτη ομάδα. Μου παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Δεν έρχεσαι, μου λέει, στο καθίστη τουλάχιστον πάνω να συμπληρώνω. Λέω: Να έρθω, και τα μου θέλει να έρθω. Μου λέει: Πάρε και τα παπούτσια σου. Λέω: Αφού είμαι τραυματίες, δεν έπαιξα από τον Παναθηναϊκό. Με πάση περιπτώσει πήγα, είναι δύο μύβηδες που ήταν αρχηγοί και τους έπιασε και τους είπε να μην τσατιστούν που θα βάλει εμένα αρχηγό γιατί ήθελα με όλοι να παίξω. Μα δοκίμασε την παραμονή του αγώνα, πώς πας, καλά είναι, κάναμε και 5 βόλτες πάνω κάτω. Μα λέει είναι δυνατόν 40 χρόνια μόλις έχουμε κερδίσει με τους Βουλγάρους και ποιοι είναι αυτοί και άρχισαν να μου λέει διάφορα πράγματα να με εμπνεύσει, ξέρω εγώ, εθνικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά. Μου τα λέει αρκετά αυτά πράγματα. Να μου λέω, ξέρω εγώ, θα δούμε. Δεν μου λέει τίποτα. Έρχεται τη σύνθεση. Δεν βάζει, χωρίς να μου πει τίποτα. Έχει την δεκάδα και όλο σου δίνει δεκάδα. Συμπτωματικά έβαλε και το νικητήριο γκολ. Και κερδίσαμε τους Βουλγάρους 40 χρόνια. Ο άνθρωπος ήταν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και ένας μεγάλος Ελληνάρας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.